Όμως έχουμε σήμερα και νέο δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρεται με επικριτικά σχόλια στην Ελλάδα. Η Μέτα Τσικρικά είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τι λένε σήμερα οι Financial Times, μας βάλουν πάλι στο στόχαστρο ότι δεν παίρνουμε μέτρα? Καλά μεσημέρι, Αντώνη. Το τελευταίο άρθρο λέει ότι το αυξανόμενο χρέος της Ελλάδας και άλλων χωρών που είναι ασθενείς μπορεί να οδηγήσει στην διάλυση της Ευρωζώνης. Το άρθρο λέει ότι γεννάται ερωτηματικά για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης, καθώς το χρέος χωρών έχει τριπλασιαστεί, και εδώ αναφέρεται και πάλι η περίπτωση της Ελλάδας. Και το σχόλιο είναι, Αντώνη, ότι οι πιο αδύναμες χώρες της κοινωνικής περιφέρειας, όπως η Ελλάδα, είχαν μέχρι τώρα δεχτεί στο όνομα της κοινωνικής αλληλεγγύης τη βοήθεια των πλουσιότερων χωρών με μεγαλύτερο πιστωτή τη Γερμανία. Τώρα όμως μπορεί οι γερμανικές τράπεζες, λέει το άρθρο, να μην είναι σε θέση να στηρίξουν αυτές τις οικονομίες. Και ίσως θα χρειαστεί να γίνει μια άλλη τύπου επέμβαση, να αλλάξει η πρόβλεψη της συνθήκης του Μάστρικ που προβλέπει την κοινωνική αλληλεγγύη. Μια τέτοια επέμβαση ίσως γίνει στο άμεσο μέλλον, λέει το άρθρο, καθώς η ελληνική κυβέρνηση δεν δείχνει και μεγάλη διάθεση να βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά. Το προχωράνε πάρα πολύ δηλαδή. Ουσιαστικά λένε να αλλάξει η συνθήκη του Μάστρικ και αν τίθεται θέμα αλληλεγγύης να τίθενται και όροι για να χορηγηθεί αυτή η αλληλεγγύη. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι απευθύνεται κυρίως στην γερμανική οικονομία, που είναι και η ατμομηχανή της Ευρώπης, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μάλιστα.